Θεωρώ ότι καμία σχέση με τον Μπούτο. Το ότι θα είμαστε πέμπτες τώρα σημαίνει ότι παράλληλα θα τρέχει και το event αυτό το reflection που συμμετέχουμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να πάμε μετά την εκπομπή. Κώστα ρε πάσα σε εσένα. Τι ήθελες να μας πεις? Αυτό που ήθελα να πω χωρίς να καθυστερήσω. Δεν ξέρω, όσο για την Παρασκευή και 13, για καλή μου τύχη, άντε παραμονή όπως το Περπετράν, σήμερα 12, καλή μου τύχη στη στάση, βρίσκομαι και περιμένω το λεωφορείο για να έρθω εδώ να κάνουμε κουμπάρα με κομματάρες. Story αποτελέσμα time. Μου, λέω εντάξει, βάζω μουσική στα αυτιά, πορώνομαι με μεταλλουργίες γενικότερα. Και βλέπω σε μια φάση περπατάει ένα ωραίο κοριτσάκι. Εντάξει, η φάση είναι... Κοίτα εδώ φάτσες, παιδιά, μια κάμερα να είχαμε, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω, το πρώτο κοριτσάκι. Τη βλέπω, μασάγε τσίχλα, παπ, κάθεται μπροστά μου. Εγώ καθόμουν στο κάγκελο, γιατί έχει και ένα κάγκελο εκεί πέρα που ήμουν στη στάση. Ωραία, λέω, μια χαρά, πάμε για παραμονή. Λοιπόν, το δεύτερο κοριτσάκι, βλέπω μία με μια φόρμα έτσι, ένα ψαθό ωραίο. Το αποτέλεσμα είναι ότι Πετράν, τι βλέπω, κάνει ένα σταυροπόδι πάνω στο παγκάκι, ξέρω εγώ τι, στη στάση, στρίβει ένα τσιγάρο. Πάπη και άρχισε και κάπνιζε μανιωδόντες. Ένα λυσασμένο ξαθό κοριτσάκι που κάπνιζε. Ναι, ακριβώς Τζάνετο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε στο τρίτο κοριτσάκι. Πιο πίσω, πικάλης. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο κοριτσάκι. Το τρίτο κοριτσάκι, ένα καστανό ξαθό. Λέω, Παναγιά μου, τι ωραίο ντέσιμο, τι πανύψηλο, θεϊκό. Κάνει μία έτσι, στρίβει αριστερά το κεφάλι της, μία δεξιά, ένα νευρικό πράγμα και μάσαγε τσίχλα. Λοιπόν, πάμε και στο τέταρτο και στο βασανιστικό. Για κάποια στιγμή, αφού την είχα ακούσει, εντάξει, λέω, μεταλλουργίες, έχω πει 2-3 τσιπουράκια στο σπίτι μου, λέω, την ακούω με τα 3 κοριτσάκια, βλέπω ένα τέταρτο με μία ολόσωμη φόρμα, έτσι, περίεργη έτσι όπως την είδα. Και κρατούσε ένα μαστίγιο. Το μαστίγιο, όσο γελίο και αν σας φαίνεται, επειδή από κάτω στο γέρακα είναι ο υπόδρομος, μάλλον θα είχαν σχολάσει και ήταν το τέταρτο κοριτσάκι με ένα μαστίγιο. Και λέω, από τώρα... το 50 Shades of Grey πήγες να πάρεις λεωφορείο. Μέχρι να έρθει. Τι ήταν αναβάτησα. Ένα 50 με τα χέρια σαν ανάταση. Τι ήταν. Ήταν αναβάτησα, καβαλάτησα. Κατάλαβες. Ένα 55 max. Ήρθα να σας καβαλήσω ένα πράγμα. Και λέω τώρα. Μπιπ. Ξέρω εγώ ότι μακάρι να ήμουν το άλογο. Κωστάρα, πιο μακριά από το μικρόφωνο. Μακάρι να ήμουν το άλογο και να με καβαλούσε. Πού κολλάει αυτό με την Παρασκευή και 13. Παιδιά, δεν τους ξαναδίνω μικρόφωνο, συγγνώμη. Ας εις remain rise.